Ώρα για μπλε. Η μοναδική τηλεοπτική εκπομπή για τον Ηρακλή. Νέα, ειδήσεις, συνεντεύξεις, αφιερώματα, παρουσιάσεις για όλα τα τμήματα του Ηρακλή. Ώρα για μπλε. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα τηλεοπτική ώρα για μπλε εδώ στο Extra. Για αυτήν την τρέχουσα εβδομάδα, ημέρα Τετάρτη, έχουμε να καταγράψουμε γεγονότα που αφορούν κυρίως το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ, το βόλεϊ. Δυστυχώς δεν είχαμε αγωνιστική δράση στο ποδόσφαιρο, επίσημη τουλάχιστον. Είχαμε ένα φιλικό παιχνίδι του οποίου φωτογραφίες θα παρακολουθήσετε σε λίγο, αλλά και ρεπορτάζ. Τον Ηρακλή να κερδίζει 1-0 τον Αγροτικό Αστέρα στις εγκαταστάσεις της Μίκρας με το τέρμα του Γιάννη Πασά. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, οι ηθήνοντες, αυτοί που αποφασίζουν κάθε χρόνο σε αυτή την Ελλάδα, σε αυτή την Ομοσπονδία, οι άνθρωποι του ελληνικού ποδοσφαίρου θα μας οδηγήσουν και πάλι σε μια ημερομηνία που μόνο οι ίδιοι ξέρουν για το πότε θα έχουμε σέντρα, για το πότε θα έχουμε έναρξη και κλήρωση για να γνωρίζουμε ποιο θα είναι ακριβώς το πρόγραμμα του Ηρακλή στα play-off. Θυμίζουμε, ο Ηρακλής έχει 7 βαθμούς, η ΑΕΚ έχει 10, οι υπόλοιπες ομάδες έχουν 0, δηλαδή η Λάρισα, ο Ολυμπιακός Βόλου, η Παναχαϊκή και ο Απόλλωνος Μήνης σε αυτή την πολύ πολύ σημαντική διαδικασία στην οποία θα μπει ο Ηρακλής για να διεκδικήσει την επιστροφή του στην πρώτη εθνική κατηγορία. Όσον αφορά το μπάσκετ, είχαμε και έχουμε πάρα πολλά παράπονα από τους κεανόλευκους. Δικαιολογημένα μπορεί οποιοδήποτε να δει το βίντεο της αναμέτρησης στην Τρίπολη με τον δεύτερο της Α2 κατηγορίας Αρκαδικό. Ένας Αρκαδικός ο οποίος χρειάστηκε βέβαια τη βοήθεια της διαιτησίας για να κερδίσει τον μαχητικότατο Ηρακλή που ήταν για αρκετή ώρα μέσα στο παιχνίδι, για αρκετή ώρα διεκδικούσε το μάτς. Αλλά είχαμε και αποβολές αθλητών, είχαμε και τεχνικές ποινές, είχαμε πολλά και διάφορα τα οποία θα παρακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια της σημερινής μας εκπομπής. Φυσικά έχουμε εξασφαλίσει και για εσάς μία συνέντευξη του προπονητή της ανδρικής ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή, του κυρίου Στέφανου Πέρκου. Η κάμερα της Ωρας για μπλε βρέθηκε στο Ιβανόβιο πριν ξεκινήσει μία προπόνηση της ομάδος εκεί και προετοιμάζεται για το πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πολύ μεγάλο παιχνίδι, δυστυχώς, όχι για κάποιον τίτλο, όχι για κάποιον στόχο, αλλά για την επιβίωση της ομάδος, για την παραμονή της ομάδος, καθώς η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε το Σάββατο το απόγευμα στις 5 το Φίλιππο Βέρειας, για να μπορέσει να τον περάσει τη βαθμολογία και να εξασφαλίσει σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό την παραμονή του ο Ηρακλής στην Α2. Μετά το σπουδαίο αφιέρωμα που θέλουμε να πιστεύουμε σας άρεσε, που είδατε την προηγούμενη εβδομάδα στην προηγούμενη τηλεοπτική μας ώρα για μπλε εδώ στο Extra, ο λόγος φυσικά για την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή, τον βασιλιά που επέστρεψε στα μεγάλα σαλόνια της Α1 κατηγορίας στο βόλεϊ, σειρά έχουν πλέον οι παίδες. Οι παίδες οι οποίοι προκρίθηκαν στο Final Four εύκολα σχετικά, στο Final Four του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει αρχές Μαΐου στην Θήβα, με 4 νίκες στην προημιτελική φάση της Ξάνθης, και θα αναφερθούμε φυσικά και στο συγκεκριμένο γεγονός και συγκεκριμένη διάκριση για την ομάδα βόλεϊ παιδών του Ηρακλή. Όλα αυτά τα έχουμε συγκεντρώσει, όλα αυτά τα έχουμε μαζέψει στην καθιερωμένη μας ατζέντα με τη σπουδαία δουλειά που κάνει κάθε φορά η Ισμαρό Παυλού. Πάμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι, να δούμε τι είχαμε όσον αφορά την αγωνιστική δράση στα τμήματα του Ηρακλή και τι μας περιμένει το πρόγραμμα από εδώ και πέρα. Από τη στιγμή που δεν υπήρχε επίσημη αγωνιστική δράση, από τη στιγμή που ο Νίκος Παπαδόπουλος και οι παίκτες του Ηρακλή, οι ποδοσφαιριστές, δεν γνώριζαν για το πότε θα ξεκινήσει η έναρξη, πότε θα γίνει η πρώτη σέντρα και θα ανακοινωθεί το πρόγραμμα για τα play-off, για την διεκδίκηση της ανόδου στην πρώτη εθνική κατηγορία, τι έκαναν? Φιλικό παιχνίδι. Φυσικά νίκησαν 1-0 τον Αγροτικό Αστέρα σε εγκαταστάσεις της Μίκρας με το γκολ, το μοναδικό της συνάντησης, να πετυχαίνει ο Γιάννης Πασάς. Θα πάμε να δούμε φωτογραφίες, όπως κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός του Γιάννη Μωυσιάδη που συνεργάζεται με την ΠΑΕ Ηρακλής,
και φυσικά το ρεπορτάζ για την συγκεκριμένη αναμέτρηση, για τα χρήσιμα συμπεράσματα που έβγαλε ο Νίκος Παπαδόπουλος, τι ακριβώς δήλωσε μετά από αυτό το παιχνίδι. Είχε την ευκαιρία, είχε την τύχη και τη χαρά να δει και παίκτες που είχαν προβλήματα τραυματισμών, όπως ο Δημήτρης Στάμου, να επιστρέφουν στην ενεργό δράση. Πάμε να δούμε λοιπόν το σχετικό ρεπορτάζ. Ένα γκολ του Γιάννη Πασά στο 28ο λεπτό διαμόρφωσε το αποτέλεσμα στο φιλικό παιχνίδι ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Αγροτικό Αστέρα, που διεξήχθη σε εγκαταστάσεις της Μίκρας και διήρκησε 120 λεπτά. Ο Ηρακλής είχε αρκετά καλή εικόνα, ευκαιρίες και έδειξε τα στοιχεία που ήθελε ο προπονητής της ομάδος, ο οποίος με ευχαρίστηση παρακολούθησε να επανέρχονται σε αγωνιστικούς ρυθμούς παίχτες που το προηγούμενο διάστημα έλειψαν λόγω τραυματισμών, όπως ο Δημήτρης Στάμου. Οι Κιανόλευκοι ξεκίνησαν την αναμέτρηση παρατάζοντας τους εξής ποδοσφαιριστές: το πρώτο ημίχρονο Χουάντερσον, Μπουκουβάλας, Βαλεριάνος, Καρασαλίδης, Μπαρτολίνη, Ιντζόγλου, Πουρτουλίδης στο 30 μπήκε ο Στάμου, Ρωμάνο, Πασάς, Τσιλικύρης και Λουκίνας. Στο δεύτερο μέρος αγωνίστηκαν οι Γιαννίκογλου, Λαδάς, Κυριακίδης, Αραμαντάς, Καλφούτζος, Τσότρας, Καρακώστας, Ρουγκάλας, Ζαμπάζης, Τόσκας, Μουχάλης, Τσιλιανίδης, Αγγελούδης, Κάσος, Γιατραβάνης, Περόνε και Στεφανίδης. Μετά το τέλος του αγώνα, ο προπονητής του Ηρακλή, κ. Νίκος Παπαδόπουλος, δήλωσε: ήταν ένα καλό τεστ για να κρατηθούν σε ετοιμότητα οι παίκτες μας. Δείξαμε μέσα στο γήπεδο ότι διατηρούμε αγωνιστικό ρυθμό, ενώ ήταν πολύ σημαντικό ότι παίξανε παιδιά που αντιμετώπιζαν το προηγούμενο διάστημα προβλήματα τραυματισμών και μπόρεσαν να επανέλθουν δείχνοντας ότι είναι σε καλή κατάσταση. Η ομάδα μας είναι πανέτοιμη για την έναρξη των play-off. Όσον αφορά τον δεύτερο ημιτελικό κυπέλου στα Πηγάδια κόντρα στην Σκόντα Ξάνθη, ορίστηκε να γίνει τελικά το παιχνίδι την Τετάρτη 9.30 το βράδυ, καθώς την ίδια μέρα αποφασίστηκε από τη διοργανώτρια αρχή το μάτς στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Απόλλωνος Μύρινης να πραγματοποιηθεί στις 6 το απόγευμα. Αντί λοιπόν για την Πέμπτη στις 30 του μηνός, την Τετάρτη 9.30 το βράδυ, οι δρόμοι οδηγούν στα Πηγάδια για τον κόσμο του Ηρακλή, που θα δώσει τη μάχη μαζί με την ομάδα για μια ιστορική πρόκριση στον τελικό του κυπέλλου Ελλάδος που θα γίνει στο ΟΑΚΑ. Κοντά μας και σήμερα είναι ο μεγάλος μας χορηγός, Grand Avenue Γιαννίρης Πεζός, το 6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-489-489. Παρά το ότι ο Ηρακλής έχει στόχο την παραμονή του στην κατηγορία, παρά το ότι ο Αρκαδικός έχει στόχο την άνοδό του στην Α1 κατηγορία του μπάσκετ, ο Ηρακλής έδειξε ότι μπορεί να κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, οι διαιτητές είχαν αντίθετη άποψη. Ο λόγος για το Αρκαδικός Ηρακλής 67-60 στην Τρίπολη. Θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα πλάνα από την σχετική αναμέτρηση. Το ρεπορτάζ που έκανε τους ανθρώπους του Ηρακλή να είναι πάρα πολύ εκνευρισμένοι και εξοργισμένοι με την διαιτησία που αντίκρισαν, και στη συνέχεια θα δείτε τι δήλωσε εδώ στην κάμερα της Ωρας για Μπλε ο προπονητής της ανδρικής ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή, ο κύριος Στέφανος Πέρκος, για αυτά που συνέβησαν στην Τρίπολη κόντρα στον Αρκαδικό, για τη μεγάλη προσπάθεια που έγινε για να επιτευχθεί μια σπουδαία νίκη, αλλά και για τον τελικό που έρχεται το Σάββατο το απόγευμα απέναντι στον Φίλιππο Βέριας. Μία μάχη, ένας τελικός, μία κατηγορία πραγματικά, γιατί ο Ηρακλής, αν δεν καταφέρει να κερδίσει τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, τότε πολύ δύσκολα θα παραμείνει στην Α2 ανδρών. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ από το Αρκαδικός Ηρακλής στο παιχνίδι της Τρίπολης, αλλά και τις αποκλειστικές δηλώσεις του προπονητή της ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή, του κ. Πέρκου, εδώ στην κάμερα της Ροζιαμπλή. Την ήττα με 67-60 γνώρισε ο Ηρακλής στην Τρίπολη από τον Αρκαδικό χάρη στην αρνητικότατη διαιτησία, η οποία εξόργησε τους Κιανόλευκους. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με 11-19, η διαφορά έφτασε μέχρι και το συν 12 στο 13-25, ενώ το ημίχρονο έκλεισε με 33-39. Στο 28 ο Αρκαδικός πέρασε για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ με 49-48, όμως και πάλι ο Ηρακλής βρήκε τον τρόπο, αντέδρασε και έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο με 50-52. Εκεί ανέβαλαν δράση οι διαιτητές, καθώς εκτός αγώνα με πέμπτο φάουλ βγήκε ο Αράπης στο 34ο λεπτό, ακολούθησε δεύτερη τεχνική ποινή στο Δέσπο στο 37, εκτός και ο Χρυσόπουλος στη συνέχεια στο 31ο λεπτό, και γενικότερα μία σειρά από αλλοπρόσαλες αποφάσεις που εκνεύρισαν τους παίκτες του Στέφανου Πέρκου, βγάζοντάς τους φανερά εκτός ρυθμού. Οι γηπεδούχοι πέρασαν μπροστά με 61-60, δύο λεπτά πριν το τέλος, και ακολούθησε το άδικο και τελικό αποτέλεσμα 67-60. Πλέον ο Ηρακλής καλείται να νικήσει το Σάββατο στον τελικό της χρονιάς στο Φίλιππο Βέρεια στο Ιβανόβιο, προκειμένου να παραμείνει στην κατηγορία.
Coach, καλησπέρα. Πλέον έχουμε φτάσει σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι. Μετά την ήττα όπως ήρθε αυτή στην Τρίπολη από τον Αρκαδικό, έχετε μπροστά σας έναν τελικό, ένα μάτς χρονιάς. Δυστυχώς για ένα στόχο που κανείς μας δεν ήθελε να σκέφτεται το περασμένο καλοκαίρι, αλλά όπως και να έχει, ο Ηρακλής θέλει να κερδίσει οπωσδήποτε τον Φίλιππο Βέρειας για να παραμείνει στην κατηγορία. Πολύ σωστά, Γιώργο. Είμαι σίγουρος και οι άνθρωποι της ομάδας το καλοκαίρι δεν θα πίστευαν ποτέ ότι θα φτάσει η ομάδα Απρίλιο μήνα να παίζουμε τη σωτηρία μας μέσα στο Ιβανόφιο με τον Φίλιππο Βέρειας. Τέλος πάντων, έτσι έγινε. Κοιτάμε τώρα αυτό το παιχνίδι. Πολύ σωστά είπες ότι είναι ένα παιχνίδι χωρίς αύριο για τον Ηρακλή. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να κερδιθεί. Χωρίς αυτό, βέβαια, να συνεπάγεται από ότι αν κερδιθεί το παιχνίδι αυτό, έχει σωθεί η ομάδα. Χρειάζεται και άλλο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά, κοιτάμε στόχο προς στόχο. Κοιτάμε το παιχνίδι του Σαββάτου, το οποίο είναι εντελώς οριακό. Θα προσπαθήσουμε οι προπονητές και οι παίκτες να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να επαναλάβουμε. Μια που αναφέρθηκες και στο προηγούμενο παιχνίδι, να επαναλάβουμε την πάρα πολύ καλή απόδοση που είχαν και τα παιδιά το προηγούμενο Σάββατο μέσα στην Τρίπολη, για το οποίο είμαι υποχρεωμένος να τα δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια, ασχέτως του αποτελέσματος. Δώσατε μία μάχη στην Τρίπολη με τον Αρκαδικό. Η διαιτησία κυρίως έπαιξε ένα μεγάλο ρόλο και υπήρχαν παράπονα αρκετές ώρες μετά, αφού τελείωσε το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι το αφήνετε στο παρελθόν. Υπήρχε εκνευρισμός, υπήρχε ένταση, έγιναν πολλά σε αυτό το μάτς. Πλέον ο στόχος είναι αποκλειστικά η νίκη και το πώς θα καταφέρατε μέσα αυτές τις λίγες μέρες να ηρεμήσετε τους αθλητές σας, να τους δώσετε να καταλάβουν ότι αυτό είναι το μάτς της χρονιάς πλέον του Σαββάτου. Σίγουρα, όπως πολύ σωστά είπες, δώσαμε μια μεγάλη μάχη. Σίγουρα έχουμε πάρα πολλά παράπονα από αυτή τη μάχη, αλλά όπως συμφωνήσαμε και με το συνεργάτη μου, τον Γιάννη τον Δαμαλή, θα ήταν μεγάλη παγίδα να μείνουμε στα κακώς κείμενα εκείνου του παιχνιδιού και να παρασυρθούμε και να ξεχάσουμε τον πραγματικό μας στόχο, που είναι το παιχνίδι με τη Βέρεια. Προσπαθήσαμε και θα προσπαθήσουμε σήμερα και στην πρώτη προπόνηση συνάντηση που έχουμε με τα παιδιά να σβήσουμε ότι οποιοδήποτε αρνητικές αναμνήσεις έχουμε από αυτό το περίεργο, θα πω, παιχνίδι που ζήσαμε μέσα στην Αρκαδία, και να επικεντρωθούμε αποκλειστικά και μόνο στο μάτς με τη Βέρεια. Θα ήταν μεγάλο λάθος, όπως είπα και πριν, να παραμένουν οι μνήμες και οι συζητήσεις του προηγούμενου παιχνιδιού, γιατί αυτό ουσιαστικά σε αποπροσανατολίζει και από το στόχο που είναι το παιχνίδι με τη Βέρεια. Ο Ηρακλής στο παιχνίδι του πρώτου γύρου στη Βέρεια κατάφερε και κέρδισε και έχει έτσι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα όσον αφορά την ισοβαθμία, αν θα υπάρξει μεταξύ των δύο ομάδων. Εκείνη η νίκη σας λέει κάτι, ή μιλάμε για εντελώς διαφορετικές ομάδες από τότε και εντελώς διαφορετικό παιχνίδι τώρα που μας περιμένει το Σάββατο? Κοίταξε, σίγουρα αποτελεί ένα κατά κάποιο τρόπο μαξιλαράκι ασφαλείας για την ομάδα του Ηρακλή, αλλά δεν θα πρέπει ούτε παίχτες ούτε προπονητές να επαναπαυθούν και να πέσουν στην παγίδα ότι αφού κερδίσαμε το Φίλιππο Βέρειας εκτός έδρας, θεωρούν δεδομένο ότι θα τον κερδίσουμε εδώ. Είναι εντελώς διαφορετική η ψυχολογία, διαφορετικό το παιχνίδι, και αυτοί θα έρθουν να τα δώσουν όλα, που σημαίνει ότι η εφησύχαση ίσον θάνατος. Μετά από καιρό περιμένουμε και κόσμο, γιατί φέτος δυστυχώς υπήρχε το αρνητικό φαινόμενο, αρκετές αγωνιστικές και κλεισμένο των θυρών. Σίγουρα θα είναι τελείως διαφορετικό το γήπεδο, έτσι? Εύχομαι ο κόσμος, ο φανταστικός κόσμος του Ηρακλή, να δώσει την όθηση που χρειάζονται οι παίχτες, οι προπονητές, να δημιουργήσει ένα πρόβλημα, σε εισαγωγικά λέω, στην ομάδα του Φιλίππου, και στο τέλος να φύγουν όλοι χαμογελαστοί. Σίγουρα και για μένα είναι η πρώτη φορά από φέτος που ξαναήρθα στην ομάδα που θα κουτσάρουμε την ομάδα με κόσμο. Σίγουρα το συνέστημα, επειδή το έχω ζήσει και πέρυσι πολλές φορές όπως ξέρετε, είναι διαφορετικό και σε οθεί να λειτουργήσει καλύτερα, θέλω να πιστεύω. Είναι ώρα για έναν μίνι απολογισμό για ποιο λόγο ο Ηρακλής έφτασε στο σημείο να παίζει την ύπαρξή του φέτος στην Α2 κατηγορία, ή να κερδιθεί το παιχνίδι του Σαββάτου και μετά ακολουθούν τα υπόλοιπα? Νομίζω ότι οι απολογισμοί καλό να γίνονται στο τέλος πάντοτε, γιατί αυτή τη στιγμή σίγουρα ένας απολογισμός θα παρουσιάσει και θετικά αλλά και πολλά αρνητικά συμπεράσματα. Νομίζω ότι δεν είναι καλό να αναφερόμαστε τώρα στα αρνητικά, γιατί αυτή τη στιγμή το μόνο που χρειαζόμαστε όλοι μας είναι συσπήρωση και ομοιογένεια. Για το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό, coach, τι περιμένετε? Τον αντίπαλο τον γνωρίζετε φέτος με την παρουσία του στην Α2 κατηγορία αλλά και τα προηγούμενα χρόνια. Πού θα κοιμαθεί το παιχνίδι, ή είναι αυτό που λέμε ότι σε τέτοια κρίσιμα μάτς δεν παίζουν ρόλο οι τακτικές, δεν παίζουν ρόλο οι οδηγίες, παίζουν ρόλο άλλα στοιχεία όσον αφορά το πάθος και κάποια άλλα που έχουν οι αθλητές? Πολύ σωστά το είπες, αν και αυτή τη στιγμή, όπως εδώ πέρα είμαστε στο γραφείο της ομάδας με τον coach τον Δαμαλή, ουσιαστικά δουλεύουμε από χθες τα πλάνα. Κατασκοπία με τη Βέρεια,
Παρ' όλα αυτά, πιστεύουμε ότι σε τέτοια παιχνίδια που το ονομάζεται όλη τελική, η τακτική πολλές φορές μπορεί να αποκτήσει και δευτερεύοντα ρόλο. Προέχει η διάθεση των παικτών, η παλικαριά, που θα το πω, που λέμε έτσι, σε πιο λαϊκή γλώσσα, και η δίψα τους να κερδίσουν. Νομίζω ότι έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και ίσως αφήνουν λίγο εν μέρη και την τακτική πιο πίσω, που είναι βέβαια απαραίτητη, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια προέχουν τα συναισθήματα που ανέφερα προηγουμένως. Καλή επιτυχία το Σάββατο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αποστολίδη, φτάσαμε σε ένα κομβικό σημείο. Περιμένετε πώς και πώς πλέον την αναμέτρηση του Σαββάτου με τον Φίλιππο Βέρεια σε ένα κρίσιμο μάτς, ένα μάτς της χρονιάς, έτσι όπως ήρθαν τα δεδομένα, και ο Ηρακλής καλείται να κερδίσει για να αποφύγει τον υποβιβασμό. Ναι, έχεις δίκιο. Είναι ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι και ο Ηρακλής θα το κερδίσει αυτό το παιχνίδι. Γιατί έχει και τα προσόντα και θα έχει και τον κόσμο, πιστεύω, μαζί του αυτή τη φορά. Θα τα δώσουμε όλα. Θα τα δώσουμε όλα για αυτό το παιχνίδι. Είναι για μας ένα παιχνίδι χωρίς αύριο. Όπως και τα επόμενα παιχνίδια. Πάμε βήμα-βήμα. Είναι ένα πολύ καθοριστικό παιχνίδι για τον Ηρακλή. Έχουμε μιλήσει με τα παιδιά. Είναι πεπισμένα τα παιδιά ότι αυτό το παιχνίδι δεν θα χαθεί με τίποτα. Μετά και την σούπερ εμφάνιση που κάναμε και στον Αρκαδικό. Και είναι όλα με το μέρος μας. Είναι δεδομένο ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι και διάφοροι παράγοντες, εξωγενείς ή ενδογενείς αν θέλετε, που έχουν φέρει τον Ηρακλή να παλεύει φέτος για την παραμονή του. Εδώ και μήνες λέγαμε να μην φτάσει ο Ηρακλής στο σημείο να δίνει τελικούς με τον Φίλιππο ή με τον Παγκράτη, και δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Φαντάζομαι η ώρα των ευθυνών και του απολογισμού ακολουθεί μετά από αυτό το τελικό του Σαββάτου, έτσι. Σωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ τώρα και όλοι εμείς που ασχολούμαστε αυτή τη στιγμή με τον Ηρακλή, δεν ανήκουμε σε αυτή την μπάστα των ανθρώπων που λειτουργεί και δράσει στο παρασκήνιο. Εμείς χτίζουμε έναν Ηρακλή με όλες μας τις δυνάμεις και με όλα τα οικονομικά που μας περισσεύουν, έναν σωστό Ηρακλή. Έναν Ηρακλή που μπορεί να σταθεί με το κεφάλι ψηλά. Το παρασκήνιο έχει ένα τέλος. Πάντα υπάρχει ένα τέλος στο παρασκήνιο, είναι θέμα χρόνου πότε τελειώνει. Εμείς θέλουμε έναν Ηρακλή που να έχει χρόνια μπροστά του. Δεν λειτουργούμε, δεν παίρνουμε από αυτό που μας προσφέρουν κάποιοι άλλοι. Βαδίζουμε καθαρά και σταθερά. Θα πω το εξής. Εγώ όταν ήρθα στον Ηρακλή, ένα πράγμα με έμαθε ο Ηρακλής. Ο Ηρακλής είναι αυτόνομος. Και το λέω αυτόνομος, δηλαδή είναι μόνος του και παλεύει μόνος του. Και θα παλεύει μόνος του με τον κόσμο του. Τίποτα παραπάνω και τίποτα λιγότερο. Δεν έχει ανάγκη κανέναν και δεν έχει να φοβηθεί κανέναν. Όποιος αρέσει, καλός. Όποιος δεν αρέσει, τι να κάνουμε. Αυτά είναι. Κάτι ακόμα. Η εμφάνιση της Τρίπολης με τον Αρκαδικό απέναντι σε μια ομάδα που, όπως και να έχει, διεκδικεί την άνοδο στην Α1. Σας κάνει να πιστεύετε για το ότι θα έρθει η νίκη το Σάββατο? Ναι, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί ήταν, να μην πω, το μακράν το καλύτερο παιχνίδι του Ηρακλή. Και γι' αυτό σας λέω ότι το έχουν καταλάβει και οι παίκτες, το έχουμε καταλάβει όλοι μας, ότι φτάσαμε στο τέλος και δεν υπάρχει γυρισμός. Κάθε παιχνίδι είναι ένας τελικός. Ο πρώτος τελικός ξεκίνησε από τον Αρκαδικό που κάναμε σούπερ εμφάνιση. Χάσαμε. Ωραία. Τελείωσε. Το παρατάμε αυτό πίσω μας, αλλά η Βέρεια δεν είναι Αρκαδικός, παιδιά. Δεν θέλω να πω τίποτα και να φανώ να μου λένε πολύ πήρες αέρα. Δεν είναι. Τη Βέρεια θα την νικήσουμε. Κοντά μας παραμένει ο μεγάλος μας χορηγός, Grand Avenue Γιαννίρης Peugeot, με προσφορές στις πωλήσεις, με άτοκο διακανονισμό και πολλά δώρα, με συνεργείο για γενικό σέρβις με 135 ευρώ και δωρεάν οδική βοήθεια. Grand Avenue Γιαννίρης Peugeot, στο 6ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών. Οι παίδες στο βόλεϊ του Ηρακλή είναι έτοιμοι να διεκδικήσουν ακόμα ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα. Τα πήγανε περίφημα πρόσφατα στην Ξάνθη, 4 αγώνες, 4 νίκες, με όποιον αντίπαλο και αν είχαν μπροστά τους, εξασφάλισαν πανηγυρικά την πρόκρισή τους στο Final Four του Πανελληνίου Πρωταθλήματος, το οποίο μάλλον θα γίνει στη Θήβα αρχές Μαΐου. Θα πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ για το πώς οι κυανόλευκοι νεαροί αθλητές του Χρήστου Πάτρα κατάφεραν να κάνουν αυτό το 4-4, δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερα προβλήματα και πλέον ονειρεύονται την κατάκτηση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος. Ακόμα ένα πανελλήνιο πρωτάθλημα θα διεκδικήσουν οι παίδες του Ηρακλή, καθώς προκρίθηκαν στο Final Four, το οποίο θα πραγματοποιηθεί κατά πάσα πιθανότητα στη Θήβα αρχές Μαΐου.
Οι παίκτες του Χρήστου Πάτρα πέτυχαν το απόλυτο στις νίκες στους 4 αγώνες που έδωσαν στην προημιτελική φάση της Ξάνθης. Συγκεκριμένα, επικράτησαν του Εθνικού Αλεξανδρούπολης με 3-0, της Φθίας με 3-1, του Πήγασου με 3-1 και των Ιωαννίνων με 3-0 σετ. Μαζί με τον Ηρακλή προκρίθηκαν επίσης ο Εθνικός, η ΕΑ Πατρών και ο Μήλων. Ο διαγωνισμός για το καλύτερο και ανώλευκο τατουάζ θα ολοκληρωθεί με το που θα τελειώσουν και οι υποχρεώσεις του ποδοσφαιρικού τμήματος και θα ολοκληρωθεί φυσικά και η φετινή σεζόν όσον αφορά την τηλεοπτική ώρα για μπλε εδώ στο Extra. Άρα έχετε κάποιες εβδομάδες μπροστά σας, είτε να στέλνετε τα δικά σας νέα και ανώλευκα τατού, είτε να ψηφίζετε το αγαπημένο σας. Μέχρι στιγμής πάντως παραμένει πρώτο και φαβορεί για την νίκη, αν και ποτέ δεν ξέρεις, το νούμερο 26 τατουάζ, καθώς έχει συγκεντρώσει 50 ολόκληρους ψήφους από τις δικές σας επιλογές. Θα δούμε ξανά, θα θυμηθούμε όλα αυτά τα τατού στον αριθμό 33. Μπαίνετε στη διαδικασία να στέλνετε το ποιο είναι το αγαπημένο σας μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μας στο oragiablepapakiyahoo.gr. Πάμε να τα δούμε. Tell the story. This life had many shades. I'd wake up every morning, and before I'd start each day, I'd take a drag from last night's cigarette that smoldered in its tray. Down a little something, and then be on my way. I traveled far and wide, laid this head in many ports. I was guided by a compass. I saw beauty to the north. I drew the tales of many lives and wore the faces of my own. I had these memories all around me so I wouldn't be alone. Some may be from showing up, others are from growing up. Sometimes I was so messed up and didn't have a clue. I ain't winning no one over. I wear it just for you. I got your name written here. In a rose tattoo, I got your name written here in a rose tattoo. Από το ένα διαγωνισμό πάμε στον άλλον. Από το κιανόλευκο τατουάζ πάμε στο κιανόλευκο φωτογραφικό quiz, το οποίο έχει καθιερωθεί βέβαια όλους αυτούς τους μήνες εδώ στην ώρα για μπλε. Θα δούμε ξανά μετά από καιρό δύο φωτογραφίες. Θέλουμε να βρείτε ποιοι είναι αυτοί οι δύο αθλητές που έχετε μπροστά σας, να στείλετε τις σωστές απαντήσεις σας στο oragiablepapakiyahoo.gr. Οι νικητές για έναν υπέροχο καφέ θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα στην επόμενη μας εκπομπή. Δείτε προσεκτικά αυτές τις δύο φωτογραφίες, απαντήστε σωστά στο oragiablepapakiyahoo.gr.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για ακόμα μια φορά ήσασταν εδώ, πιστοί συντονισμένοι στην μοναδική τηλεοπτική εκπομπή στην ώρα για μπλε, εδώ στο Extra. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους χορηγούς μας, οι οποίοι συνεχίζουν και μας στηρίζουν και είναι εδώ κοντά μας για ακόμα μια φορά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζουμε να έχουμε περισσότερη αγωνιστική δράση πέρα από τον μπάσκετ, να έχουμε αγωνιστική δράση και στο ποδόσφαιρο, να οριστούν οι αγώνες, να δούμε δράση, να δούμε τον Ηρακλή να παίζει ποδόσφαιρο, να κερδίζει φυσικά είτε στο κύπελο είτε στο πρωτάθλημα. Ευχές για ένα υπέροχο βράδυ, να είστε όλοι και όλες καλά. Ώρα για μπλε. Η μοναδική τηλεοπτική εκπομπή για τον Ηρακλή. Νέα, ειδήσεις, συνεντεύξεις, αφιερώματα, παρουσιάσεις για όλα τα τμήματα του Ηρακλή. Ώρα για μπλε.